Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς. Και έτσι διάβασαμε πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο κάνετε και πράγματι νομίζω ότι δίνετε ορατότητα σε ένα πρόβλημα το οποίο αν δεν το αναδείξουμε με κάποιο τρόπο λίγοι θα αντιληφθούν το πόσο πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς κάποια βασικά πράγματα για το τι πρέπει να κάνουμε βέβαια και εμείς ως πολιτεία. Οπότε ήθελα έτσι να μου πείτε λίγο πώς σας ήρθε η ιδέα και κυρίως τι πρέπει να κάνουμε εμείς παραπάνω. Και αν θέλουν εδώ τα κορίτσια να μας πούνε λίγο και τις δικές τους ιστορίες. Το θέμα με το έγκαυμα είναι ότι προέρχεται κυρίως από αστικές πυρκαγιές. Ναι. Νομίζουμε ότι είναι εγώ με τη Μαρίνα ξεκινήσαμε μετά το μάτι τις φωτιές που είχαμε για τους 60 εγκαυματίες και από εκεί ξεκινήσαμε θελοντικά να βοηθάμε τους εγκαυματίες και έτσι γνωρίσαμε και είδαμε τι σημαίνει έγκαυμα. Ναι. Γιατί το σοβαρό έγκαυμα. Ναι. Ακριβώς. Το σοβαρό έγκαυμα είναι ένας τραυματισμός που δεν τον ξέρουμε περισσότερο από εμάς. Ναι. Δεν τον έχουμε βιώσει, δεν έχουμε δει και δεν έχουμε δει και τις συνέπειές του. Ναι. Αυτό που είδαμε όμως είναι ότι τελικά οι πολλοί εγκαυματίες στη χώρα προέρχονται από αστικές πυρκαγιές. Και από αστικά ατυχήματα. 20.000 και ατυχήματα από άλλες αιτίες. Έχουμε 20.000 αστικές πυρκαγιές τον χρόνο. Έχουμε 85 ανθρώπους που κάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από μέσα στο σπίτι τους, παθρακώνουν δηλαδή στο σπίτι τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι το 60% μπορεί να προληφθεί των εγκαυμάτων. Ναι, το είδα αυτό στο σημείωμα και μου έκανε εντύπωση πώς. Αυτό θέλω να καταλάβω. Και επίσης έχουμε και πολλά ατυχήματα από άλλες αιτίες, για παράδειγμα βραστό νερό. Ναι. Ή χημικά που χρησιμοποιούμε χωρίς να γνωρίζουμε, ακόμα και επαγγελματικά χημικά. Το έχουμε βάλει και αυτό σαν σημείωση. Ναι. Ακόμα και επαγγελματικά χημικά, τα οποία πολλούνται όμως πολύ εύκολα στη λιανική. Ναι. Αυτή όλη η διαδικασία γίνεται γιατί γνωρίζουμε. Βλέπουμε δε από το εξωτερικό, για να πάμε στο κομμάτι της πρόληψης, να ξεκινήσουμε αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό. Και ξέρουμε ότι και εσάς είστε πολύ υπέρμαχος στο κομμάτι της πρόληψης. Στο εξωτερικό, οι μαθητές στα σχολεία και κυρίως στην Αμερική κάνουν μαθήματα σε όλο το δημοτικό και στο γυμνάσιο και πιστοποιούνται σε θέματα τραύματος, σε κάρπα, σε ανάνυψη. Το κάρπα είναι κάτι που θέλουμε να αρχίσουμε από τώρα να το βάζουμε, αλλά θα μπορούσε σχετικά. Και το έγκαυμα, και στο έγκαυμα να μάθει ο κόσμος από απλές αιτήσεις πόσο εύκολα καίγεσαι και πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί να πάθεις. Και τι να κάνεις για να σβήσεις. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε καν τα παιδιά μας. Φεύγουν φοιτητές, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αν και εμείς, αν πάρει το τηγάνι με το λάδι φωτιά. Ναι. Αν ρίξεις νερό, για παράδειγμα, που είναι το πρώτο που θα σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, η φωτιά θα έχει φτάσει μέχρι το ταβάνι. Ναι. Ναι. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν. Το νερό στο τηγάνι κάνει έκρηξη. Γιατί διαστέλλεται απότομα και μαζί με τα σταγόνα του νερού παίρνει και φωτιά και λάδι. Δεν έχουμε καθόλου κουλτούρα φωτιάς. Μιλάμε για σεισμούς, πάμε στα σχολεία, μιλάμε για σεισμούς, που δεν είναι τόσο συχνή τελικά. Ναι. Μιλάμε για κάτι το οποίο ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή όλοι μας. Ναι. Είναι καθημερινές συμπεριφορές. Και εγώ αντίστοιχα είχα ένα ατύχημα στο σπίτι. Έπιασε φωτιά ο θερμοσυσσωρευτής και έγινε έκρηξη. Κοιμόμασταν όλη η οικογένειά μου μέσα. Και εγώ αντί να βγω με κάποιο τρόπο, ας πούμε, στο μπαλκόνι, άνοιξα και μπήκε πιο πολύ οξυγόνο. Οπότε φούντωσε η φωτιά. Πήγα να βγω από την έξοδο χωρίς να βάλω κάτι πάνω μου. Οπότε, γιατί εκείνη την ώρα παθαίνει σοκ. Και αν δεν έχεις κάνει κάποιο μάθημα προηγουμένως να ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις εκείνη την ώρα, δεν μπορείς πάνω στο σοκ να κάνεις. Και θα λέγατε ποια είναι, αν λέγαμε ότι θέλουμε να βάλουμε. Γιατί αυτό είναι κάποια απλά πράγματα τα οποία θέλουμε να μάθουμε τα παιδιά μας. Να ξεκινήσουμε με αυτό το προφανές. Σε ποια ηλικία θα ήταν η σωστή έτσι, να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό. Το δημοτικό, φαντάζομαι. Έτσι, το δημοτικό, οπωσδήποτε μπορούμε να μιλήσουμε και στα πολύ μικρά παιδιά. Γιατί τα πολύ μικρά παιδιά είναι αυτά που κάνουν τα ίδια το λάθος, που δεν γνωρίζουν και από την περιέργεια μπορεί να πάνε να τραβήξουν ένα τηγάνι, ένα φλιτζάνι, ένα τραπεζομάντιλο που έχει πάνω το καυτό φλιτζάνι. Μπορούμε να μιλήσουμε και στα μικρά παιδιά για αυτό το πράγμα. Φυσικά, εντάξει, λίγο πιο μεγάλες εμείς, ας πούμε, τα πιστοποιημένα μας προγράμματα. Έχουμε δύο προγράμματα πιστοποιημένα από το ΙΕΠ, για εκπαίδευση σε σχολεία. Έχετε εσείς, το είδα. Κάνει δύο προγράμματα. Ναι. Και πώς είναι καλή δημοτικού. Ναι, καλή ανταπόκριση. Πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Έχουμε τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και οι δάσκαλοι, γιατί είναι αυτό το πράγμα που τους δείχνει ότι με καθημερινές συνήθειες και με καθημερινή προσοχή μπορεί να γλιτώσει πράγματα. Γνωρίζουμε ότι το ντους, στο ντους που κάνουμε ντους, έχει 60 βαθμούς ένας ηλιακός θερμοσύφωνας. Σε 20 δευτερόλεπτα έχει πάθει τρίτο βαθμό έγκαυμα. Σε 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή έχουμε παιδάκια μωρά που κατά λάθος τα καίνε οι γονείς τους μέχρι να καταλάβουν ότι είναι πολύ καυτό το νερό. Κλαίει το παιδί, αλλά νομίζουν ότι κλαίει για κάτι άλλο ή οτιδήποτε. Μπορεί να συμβεί και τέτοιο ατύχημα μόνο από τον ντους. Δηλαδή είναι ατυχήματα που μπορούμε να τα προλάβουμε. Εγώ όταν διάβασα το υλικό, διαπίστωσα τα πιο πολλά εντάξει. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να είναι τα παιδιά, να φτιάξουμε τα σεμινάρια αυτά να είναι βιωματικά.
να μάθουν, να δουν τι είναι ο πυροσβεστήρας, τι είναι η πυρήμαχη κουβέρτα. Πόσο εύκολο είναι να κουκουλώσω ένα τηγάνι που έχει φωτιά. Δεν θα πάθω τίποτα. Αν είμαι ψύχρεμος, απλώς το κουκουλώνω, παρότι αυτό καίγεται, το κουκουλώνω και σβήνει φωτιά με το οξυγόνο που το περιορίζω. Οι πόροι που εξοικονομούνται επίσης με την πρόληψη, γιατί θα περάσουμε και στο κομμάτι της νοσηλείας, που είναι πανάκριβη και η νοσηλεία. Ναι, τα νούμερα επίσης είναι σημαντικά. Αλλά με την πρόληψη εξοικονομούνται πόροι και στην ίδια την πυροσβεστική. Γιατί σκεφτείτε ότι έχει 20.000 αστικές πυρκαγιές, τις οποίες κατά μέσο όρο πηγαίνουν περίπου 6 με 7 πυροσβέστες, 10 περίπου, μάλλον, με 3 οχήματα. Σας το έχουμε γράψει εδώ τον υπολογισμό. Αυτό είναι ένα νούμερο το χρόνο τεράστιο μετακίνηση. Μπορείτε να φανταστείτε πόσες χιλιάδες πυροσβέστες και οχήματα μετακινούνται για μια αστική πυρκαγιά. Πρόληψη. Είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι η πρόληψη σε γλιτώνει πολλά πράγματα. Συν το κοινωνικό βέβαια και το ιατρικό μετά, που είναι το πολύ σημαντικό. Κάποιες μελέτες στην Αμερική λένε ότι χρήση ανιχνευτών καπνού, που είναι επίσης ένα πολύ απλοϊκό πράγμα, απλό πράγμα να το έχουμε στα σπίτια μας, κάνει 10 ευρώ ένα ανιχνευτής καπνού με μια μπαταριούλα. Επιφέρει 61% μείωση κινδύνου θανάτου από πυρκαγιές στα σπίτια μας. Και για κάθε 1 ευρώ που δαπανάτε για ανιχνευτές καπνού, 20 δολάρια λέει εδώ, τέλος πάντων, 28 δολάρια κερδίζουμε από την υγεία, τις δαπάνες της υγείας. Στην Ελλάδα οι εγκαυματίες άνω του 30% θεωρείται θαύμα που έχουν επιζήσει. Ναι. Γύρω στο 30% οι γιατροί θεωρούν ότι μπορεί να πεθάνει. Εσύ τι ποσοστό έχεις? 65. Και εσύ? Εγώ 75, μου είχαν δώσει τότε. Ναι. Αλλά στο εξωτερικό επιβιώνουν οι εγκαυματίες με 90 και 98% εγκαύματα. Ναι. Και επίσης με τη σωστή θεραπεία και αποκατάσταση μειώνεις τις αναπηρίες. Ναι. Γιατί ένα θέμα είναι το να χάσεις τη ζωή σου, και άλλο ένα θέμα είναι να μείνεις ανάπηρος, να προσαρμοστείς και να δυσκολεύεσαι τέλος πάντων να ζεις, ή να ζεις με μια αναπηρία η οποία δυσκολεύεσαι εσένα, την οικογένειά σου και όλο το. Το έγκαυμα είναι και δαπανήρες επεμβάσεις. Ναι, οι περισσότερες εμείς συνδυάζουμε την πλαστική χειρουργική με την αισθητική, αλλά η βασική χρησιμότητα της πλαστικής χειρουργικής είναι. Απλά ένας πλαστικός που θα αφιερώσει χρόνο στο να μου κάνει εμένα ένα χειρουργείο θα πάρει χρόνο από μια πλαστική που είναι αισθητική. Ναι, αλλά έχω πιο εύκολα. Εγώ όμως θα δω. Εγώ λοιπόν να δούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι θα δω εγώ με τον Μάριο το ζήτημα το ιατρικό. Και μετά νομίζω αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σας κανονίσω, γιατί πραγματικά έτσι μου κινήσατε πολύ έτσι με συγκινήσατε με την παρουσία σας και το ενδιαφέρον, γιατί έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα. Θα σας κανονίσω μια συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας, με τον ίδιο τον Υπουργό, για να δούμε αυτά τα προγράμματα σε πρώτη φάση, σε πόσα περισσότερα παιδιά μπορούμε να φτάσουμε σχετικά γρήγορα. Γιατί αν προκαλέσεις το ενδιαφέρον, όπως το προκαλέσατε σε μένα, θα υπάρξει ενδιαφέρον. Γιατί ο καθένας μπορεί να δει να του συμβαίνει. Άπαξ και μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να του συμβεί στον εαυτό του, στο παιδί του ή στον γονιό του. Νομίζω ότι θα το δει με διαφορετικό. Μα τα κορίτσια μας συνοδεύουν, γι' αυτό το λόγο ήρθανε. Ναι. Για να δείτε ότι είναι μια ιστορία. Η Ανδριέλα γύρισε από τη διασκέδασή της, είναι 22 χρονών. Ναι. Πέρυσι το Φεβρουάριο γύρισε εσύ, το βράδυ. Ναι. Φέτος βασικά. Ναι, το φέτος. 23. Φεβρουάριο. Ναι. Και απλά επειδή έκανε κρύο. Ναι. Και εμείς δεν γνωρίζαμε και για την πυροκουβέρτα που αν ήξερα, που κάνει 4 ευρώ. Ναι. Και αν είχαμε κάποια στο σπίτι. Εκείνη τη στιγμή που πήρα φωτιά, που με άρπαξε η φωτιά, γιατί ξεκίνησα τα χέρια, έσκασε το μπουκάλι στα χέρια μου και ξεκίνησα τα χέρια στην μπλούζα και στα μαλλιά. Αν οι γονείς μου ξέραν για την πυροκουβέρτα, θα καταφέραμε να σώσουμε κάτι τουλάχιστον. Να μην έφτανε στο 65% το έγκαυμα. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζαμε. Νομίζω ότι 9 στους 10 το γνωρίζουν. Δεν είναι, δηλαδή. Και αυτό που λέει, καίγεται ένας άνθρωπος όρθιος. Πρέπει να το ρίξεις κάτω. Δεν μπορείς να το σβήσεις όρθιο. Πρέπει να το ρίξεις κάτω και να το κουκουλώσεις. Γιατί ο όρθιος καίγεται το κεφάλι του μεταξύ. Θα καίσεις το πρόσωπο, θα πάθει άλλες ζημιές. Πράγματα πολύ απλοϊκά που αν στα πούνε, όντως λες ναι, μωρέ. Όχι, και τα μάθει. Και αν στα πούνε μια φορά θα τα θυμηθείς. Αυτό. Το θέμα είναι απλά να μπορέσεις να τα κάνεις πάνω στον πανικό, αλλά σίγουρα δεν θα τα ξεχάσεις. Εσύ ποτέ, εσύ φαντάζομαι εξακολουθείς τις θεραπείες. Δεν σταματάει. Δεν έχει ημερομηνία. Τέλος, δηλαδή και η Βικτόρια που έχουν περάσει 13 χρόνια, ακόμα κάνει χειρουργία. Ναι. Εγώ έχω κάνει ήδη 7 και δεν ξέρω ακόμα πώς. Να σας πούμε κάτι. 22 Δεκεμβρίου, συγγνώμη, σε διακόπτω. 22 Δεκεμβρίου έχω ήδη το επόμενο. Και αυτό το έγκαυμα είναι το πιο δύσκολο, γιατί δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Είναι πολύ μακροχρόνιο. Ναι. Και πολύ δεν σημαντικό είναι η αποκατάσταση στο έγκαυμα. Δηλαδή, πέρα από το χειρουργείο, μπορείς να κάνεις χέρδημα που λέμε χειρουργείο. Αν δεν αποκαταστήσεις μετά με φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες,
μπορεί μετά να σου στραβώσει πάρα πολύ το, η δουλειά όλη αυτή. Εδώ πέρα και όλο στην Ελλάδα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Να μας πει και Τρίλα που το έχει προσπαθήσει. Εγώ το βίωσα όμως στις θεραπείες. Εγώ μέχρι το Σεπτέμβρη δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μόνη μου. Έπρεπε να είναι η μαμά, η οποία έχει αφήσει και τη δουλειά για να είναι 24 ώρες μαζί μου, γιατί δεν γνωρίζουν. Στα πανεπιστήμια πρέπει να μάθουν, δεν έχουν μαθήματα. Οι ψυχοθεραπευτές στην Ελλάδα μάθημα για το έγκαμα δεν έχουν. Πρέπει να δούμε και αυτό το κομμάτι των πανεπιστημίων και της εξειδίκευσης σε αυτό το τομέα, στο έγκαμα. Να τους παρακινήσουμε, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο να τους δώσουμε κίνητρα άλλου τύπου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα ήθελα να ξέρω. Χαρακτηρικό, κατάλαβα. Να γνωρίζουν για το έγκαμα. Γνωρίζουν για πολλά άλλα, αλλά για το έγκαμα λένε ότι γνωρίζουν, αλλά εγώ σε καυματία δεν το έχω δει. Δηλαδή το είδα τώρα. Κατάλαβα. Καθόλου. Και θεωρούνται κιόλα ότι οι κρέμες και αυτά είναι καλλιντικά. Αυτό το περάσαμε. Στο... Αυτό το αλλάξαμε, κάναμε το Εθνικό Μητρό Καματιών με δική μας πάλι παρέμβαση και γίνει. Το θυμάστε που είχε γίνει. Για να τα πληρώνουν οι αυτά τα οποία είναι. Αυτό το λύσαμε, το θυμάμαι αυτό. Δεν ήταν από τα θέματα. Το λύσαμε, ήταν πολύ σημαντική παρέμβαση. Κάνει ένα χειρουργείο, αλλά αυτό έχει μια μετάλλαξη μετά στο δέρμα του εγκαυματία και δημιουργεί ουλές και θέλει μαλάξει. Ειδικό μασάζ. Ειδικό μασάζ για να ασκείς πίεση στο να μην το αφήσει να μεγαλώσει και να σκληρύνει. Είναι λίγο ψυχολογικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σα για τη δική σα παρουσία. Να σα χαρίσουμε και να σα δείξουμε μια πολύ ωραία δουλειά που κάναμε. Είναι και τα κορίτσια μέσα. Είναι μια έκθεση φωτογραφικών. Είναι ένα λευκό φωτογραφικό. Κάνοντα το αόρατο ορατό που είναι το έγκαυμα. Είναι καλλιτεχνικέ φωτογραφίε εγκαυματιών με την ιστορία του καθενό δίπλα. Είναι εγκαύματα από διάφορε αιτίε. Μπράβο, σας καλά κάνετε. Είναι πολύ... Βικτόρια. Είναι πολύ γενναίο. Γυρίστε μια σελίδα να δείτε αυτή τη φωτογραφία. Και άλλη μία. Είναι πολύ δυνατή φωτογραφία. Είναι πολύ γενναίο. Είναι πάρα πολύ γενναίο αυτό που κάνετε. Μας βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί αυτό βοηθάει τους επόμενους. Βοηθάει να αναδείξουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε. Γενναίο δεν είναι, γιατί δεν είχαμε σε επιλογή. Δηλαδή δεν είναι γενναίο. Γιατί ξέρεις, πάντα μπορείς να κλειστείς το πρόβλημά σου. Να πεις ότι και να πέσεις σε μια παρατεταμένη κατάθλιψη, αλλά αυτό που κάνετε είναι να, μέσα από το δικό σας, τη δικιά σας δυσκολία, να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους. Και αυτό δεν είναι προφανές. Μην το αντιδείτε θεωρητικά, καθόλου αυτονόητο.